Λοιπόν, πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, Βίκυ μου, και να δούμε τι ακριβώς γίνεται στο σημερινό επεισόδιο. Μάλλον θες να μας πεις δύο λόγια πριν δούμε το βίντεο. Αυτό που έχει συμβεί στην πρώτη εκπομπή είναι πραγματικά δεν το περιμέναμε ούτε εμείς. Κάποια στιγμή ήρθε ένα mail από ένα νεαρό που έψαχνε τη βιολογική του γιαγιά. 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 Δηλαδή η μαμά του υιοθετημένη, Αμερικανίδα πολίτης, και αυτή και ο γιος της κτλ. Όμως βρήκαν ξαφνικά ένα χαρτί υιοθεσίας, μια αλεξιακή πράξη, που έλεγε ότι αυτή η γυναίκα είναι υιοθετημένη, είναι γεννημένη από Έλληνες γονείς. Και προσπαθεί τώρα αυτό το παλικάρι να βοηθήσει τη μαμά του, Αμερικάνη σου λέω και ήδη, να βρουν την Ελληνίδα γιαγιά παύλα μαμά. Κάτσε. Ναι. Τη μαμά. Ναι. Για τη μαμά κυρίας, του και τη γιαγιά για το παιδί της μαμάς. Ακριβώς. Την γυναίκα αυτή που είναι η μαμά της κυρίας και η γιαγιά του παιδιού της. Τι ηλικίας. Α, είναι εδώ, αυτή που βλέπω. Ναι. Είναι, είναι η μαμά με το γιο της. Η οποία μαμά πώς υιοθέτησε παιδί από την Ελλάδα. Ό,τι είχε έρθει εδώ, ας πούμε. Όχι. Αυτή η κυρία είναι υιοθετημένη. Βλέπεις. Αυτή η κυρία ψάχνει τη μαμά της. Την υιοθέτησαν ξένοι και την πήραν. Μάλιστα. Ήρθαν εδώ. Αυτό θα σου πω τώρα. Εμείς λοιπόν στην έρευνά μας, ψάχνοντας για αυτό το όνομα που μας δώσανε, ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι είναι το ίδιο όνομα με μια κυρία που είχε έρθει πριν 4 χρόνια στην εκπομπή και αναζητούσε την κόρη της, η οποία δόθηκε για υιοθεσία χωρίς τη θέλησή της. Την οποία δεν βρήκατε ποτέ. Δεν βρήκαμε ποτέ, διότι όταν ξεκινάει έτσι ανάποδα, η μαμά να ζητάει ένα παιδί που έχει υιοθετηθεί με όλη την προστασία που δίνει το νομικό σύστημα. Είναι έως ανέφικτο. Αλήθεια. Βέβαια. Γιατί το παιδί έχει υιοθετηθεί στο εξωτερικό, έχει αλλάξει όνομα, δεν ξέρουμε πού έχει πάει, υπάρχουν άλλα στοιχεία. Δεν μπορείς να βρεις άκρη. Όταν όμως είναι αντίθετο, δηλαδή έρχεται το παιδί και λέει ορίστη πράξη υιοθεσίας, έχουμε ένα στοιχείο, ένα όνομα, ένα τόπο γεννήσεως, κάτι. Και ξεκινάμε από κάπου. Εκεί λοιπόν ανακαλύψαμε ότι αυτό το όνομα που ψάχνουμε ως υποτιθέμενη βιολογική μητέρα της κυρίας που είδατε πριν, συμπίπτει με την κυρία που είχε έρθει πριν 4 χρόνια σε εμάς και ψάχνει την κόρη της. Πλάκα μου κάνει. Όχι καθόλου. Και πώς το σκεφτήκατε, ρε παιδί μου, και. Εντάξει, κρατάμε τα αρχεία μας. Έχουμε καλή ομαδάρα έχω τώρα, όχι αστεία. Τα παιδιά μου είναι αστέρια όλα. Και εκεί συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει παράλληλη αναζήτηση. Μια μάνα που ψάχνει το παιδί της που έφυγε να υιοθετηθεί και εκείνη δεν ήξερε πού. Και μια γυναίκα που ψάχνει τη βιολογική της μητέρα εδώ στην Ελλάδα, χωρίς να ξέρει τίποτα άλλο παρά ένα ονοματάκι. Τίποτα άλλο. Οι γονείς που τη μεγάλωσαν στην Αμερική ζουν. Οι γονείς που τη μεγάλωσαν στην Αμερική. Που την υιοθέτησαν. Όχι πια. Γιατί θέλω να πω, γιατί αποφάσισε τώρα να βρει τη μαμά της, τη βιολογική μαμά της. Τώρα αποφάσισε ο γιος της να το τρέξει πιο πολύ αυτό, γιατί τώρα βρήκανε την πράξη υιοθεσίας, η οποία τους έδινε κάποια στοιχεία. Η μαμά, η βιολογική τότε ήταν ανήλικη. Ανήλικη και μάλιστα η όλη αυτή κοίηση και η γέννηση του παιδιού προήλθε από μια δύσκολη διαδικασία. Δηλαδή ήταν μια πράξη που δεν την ήθελε. Μη πω άλλα. Κατάλαβα. Γιατί θα. Κατάλαβε και ο κόσμος, νομίζω. Ναι, είναι ακριβώς. Δεν ήταν με τη συνένεσή της. Ακριβώς. Και όλο αυτό δηλαδή σήμερα στην εκπομπή είναι πραγματικά. Μετά η μία έκπληξη διαδέχεται την άλλη. Είναι το ένα στοιχείο πιο συγκλονιστικό από το επόμενο. Να δούμε το βίντεο. Μία κόρη από την Αμερική ψάχνει την Ελληνίδα μητέρα της. Μία μητέρα ψάχνει την κόρη που της πήραν παρά τη θέλησή της πριν από 54 χρόνια. Ένας γιος, παύλα εγγονός, που τολμά να προσπαθήσει να υλοποιήσει το πιο υπέροχο όνειρο που έχει η μητέρα του. Να της βρει τη βιολογική της μητέρα, τη βιολογική του γιαγιά. Το πακέτο ταξίδεψε μέχρι τη Γιούτα της Αμερικής και συγκεκριμένα στο Salt Lake City. My mother was adopted by an Irishman and an English woman here in Salt Lake City, Utah. Being able to seek out my roots and be able to look at another person, go to another country, Greece, is making me feel very blessed and feeling very lucky.
And it's also like a dream come true. Όταν σας μίλησε η θετή σας μητέρα πρώτη φορά για την υιοθεσία σας, εσείς τις κάνατε ερωτήσεις? Τι ρωτήσατε ποτέ αν ήξερε το λόγο που δοθήκατε εσείς για υιοθεσία? My mother was made sure. My mother and father made sure. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου. That my birth and my adoption came from love. Ήταν σίγουρη ότι η γέννησή μου και η υιοθεσία μου ερχόταν από αγάπη, προερχόταν από αγάπη. Αλλά τον πραγματικό λόγο δεν τον μάθατε ποτέ, εν κατακλείδης. Όχι, ποτέ δεν το έμαθα. But I always had great respect. Όμως πάντα σεβόμουν ιδιαίτερα. Great respect, and especially as I became a mother. Την μητέρα μου, ιδίως όταν έγινα εγώ μητέρα. Αχ, τι γλυκό, σας ψιθύρισα, I love you. Είναι τέλειο που τον έχετε δίπλα σας σε αυτή την προσπάθεια που μόνος του την ξεκίνησε, με δική του πρωτοβουλία, από τόση αγάπη για τη μαμά του. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Ένα πράγμα θα σας πω. Ότι όταν συνειδητοποιήσαμε ποιον άνθρωπο ψάχνουμε, οι συνεργάτες μου και εγώ βρεθήκαμε προμεγάλης εκπλήξεως. Μιλάμε για μια παράλληλη αναζήτηση. Η γυναίκα αυτή, η βιολογική σας μητέρα, είχε τηλεφωνήσει πριν από 4 χρόνια στην εκπομπή μας και μας ζήτησε να βρούμε την κόρη της. Είναι απίστευτο. Η κόρη μου είναι. Μπήκες, στο κλίμα. Σε βλέπω. Εντάξει, είναι πολύ δυνατή ιστορία, πάρα πολύ δυνατή. Και έχουμε και πολλά καινούργια στοιχεία φέτος. Δηλαδή? Έχουμε πολλά ταξίδια, έχουμε πολλή εικόνα από το εξωτερικό. Γενικά εικόνα από έξω από το στούντιο που μένει μέσα στο στούντιο πια. Πολλές συνδέσεις μέσω τεχνολογίας, βέβαια, να έπρεπε να γίνει. Εντάξει, το χρόνια το επιδιώκουμε. Καινούριο σκηνικό, καινούριο σκηνοθέτη, αλλά η ομάδα συντακτική δυνατή παραμένει ίδια. Και το αρχείο της ομάδας. Καλέ, τώρα τι συζητάς. Όλη η δύναμη είναι αυτά τα παιδιά. Όλη η δύναμη είναι αυτά τα παιδιά. Οι συνεργάτες μου. Ήδη τόσο χρόνο. Λαμβάνετε ακόμα καθημερινά γράμματα? Ναι. Ακόμα. Εμείς ξεκινώντας δηλαδή φέτος να γράφουμε, είχαμε ήδη πάρα πολλές αιτήσεις. Μα είχατε ήδη τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Έρχονται ακόμα και νομίζω. Θέλω να πω, πόσος κόσμος είναι αυτός που ψάχνει? Πες μου τώρα εσύ. Τους δικούς του ανθρώπου. Εγώ που έλεγα. Ποιον ψάχνουν? Και εγώ έλεγα, αυτό δεν μπορεί. Ας πούμε, θα σταματήσει κάποτε να υφίσταται. Αλλά κοίταξε, είμαστε μια χώρα ναυτική. Μια χώρα τουριστική. Μια χώρα μεταναστών. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια χώρα ερωτική. Υπάρχει πολλή αναζήτηση. Ανά τον κόσμο. Πόσα επεισόδια έχετε ετοιμάσει μέχρι στιγμής? Έχουμε ετοιμάσει 4. Τέσσερα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δυνατά. Είναι σχεδόν όλα με γονείς και παιδιά. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η εκπομπή, ακόμα και τον πρώτο και το δεύτερο χρόνο της, τα περιστατικά ανάμεσα σε γονείς και παιδιά δεν ήταν τόσα πολλά. Όχι, ήταν και φίλοι που ψάχνανε τον φίλο μου στο στρατό. Ναι, βεβαίως. Τους κουμπάρους, το βαφτιστήρι κτλ. Μετά, προφανώς, ο κόσμος σιγά σιγά άρχισε να χτίζει μια σχέση εμπιστοσύνης με την εκπομπή. Να καταλαβαίνει ότι θα τον σεβαστούμε, ότι θα τον βοηθήσουμε πραγματικά, ότι δεν θα ανοίξουμε μια μεγάλη κλειδαρότρυπα στη ζωή του, αλλά θα τον αφήσουμε να πει αυτά που θέλει, τα στοιχεία μόνο τα απαραίτητα. Συμφωνή, αλλά πρέπει να είναι και έτοιμος ο άλλος. Αυτό θέλω να πω. Μάλλον έχει αλλάξει πια αυτό. Να μοιραστεί με όλο τον κόσμο
Αυτό. Την ιστορία του. Την προσωπική του ιστορία που γιατί μέχρι. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικό. Τελείως. Να το ξέρεις εσύ και πέντε συγγενείς σου ότι εγώ στα 16 μου λέω τώρα είχα γεννήσει ένα μωρό το οποίο δόθηκε για υιοθεσία και το ξέρουμε εμείς. Και τελείως διαφορετικό να βγω να το πω στη τηλεόραση που σημαίνει ότι πια. Και η κυρία στο περίπτερο που θα πάω να αγοράσω τα περιοδικά ή τότε θα με δει και θα πει. Εσύ δεν είσαι που έψαχνες το παιδί σου, ας πούμε, που είχε δοθεί υιοθεσία στα 16 σου. Όμως τα ζυγίζεις, γιατί όλα στη ζωή είναι ζυγαριά και λες, θα δώσω αυτό, δηλαδή αυτό. Το να εκτεθώ και να μοιραστώ ένα μυστικό της ζωής μου, αλλά θα κερδίσω τη ζωή μου. Γιατί το να βρεις το παιδί σου είναι η ζωή σου. Αν πραγματικά έχεις ταυτίσει τη ζωή σου με αυτό το σκοπό. Αν πραγματικά την έχεις ταυτίσει. Και εγώ λέω γυναίκα ότι γενικότερα έχει αλλάξει το κλίμα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, από εκεί που παλιά, όπως βλέπεις και τότε, για τις εποχές που μιλάμε τώρα, πριν από 30-40 χρόνια, τα κουκουλώναν τα πράγματα να κρύβονται. Τώρα πια. Σίγουρα. Δεν φοβάται ο κόσμος να μοιραστεί. Όχι, δεν φοβάται. Το μυστικό του, την αλήθεια της οικογένειάς του μαζί με τους υπόλοιπους. Όχι τους υπόλοιπους που θα βλέπουν τηλεόραση, έχεις δίκιο, αλλά έχεις δίκιο. Ότι μέσα στους υπόλοιπους που θα βλέπουν τηλεόραση είναι και οι γείτονές σου. Και συγγενείς. Είναι οι άνθρωποι της δουλειάς σου. Και έχεις απόλυτο δίκιο, διότι αυτή η κυρία που βγαίνει στη δημοσιότητα τώρα μια γένα. Για αυτή τη γένα δεν ήξερε κανείς από την οικογένειά της. Mm. Ούτε η μάνα της, ούτε οι αδερφές της, οι οποίες ζουν. Γιατί την πήρε ο θείος και γέννησε στην Αθήνα. Και η μάνα δεν ήξερε ότι δεν το παιδί είχε, της δεν είχε ιδέα ότι το παιδί της γέννησε. Δεν το ξέρει. Οι αδερφές της θα το μάθουν απόψε από την εκπομπή. Ότι αυτή η γυναίκα είχε ένα παιδί. Διότι η γυναίκα αυτή δεν έκανε άλλα παιδιά. Όχι. Όχι. Τι τραγική ηρωνία για αυτό σου λέω τώρα. Είναι φορές το σήμερα έχω δει αυτό στην εκπομπή σου. Επίσης μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Ναι. Και λες γιατί, πώς γίνεται. Συμβαίνει. Είναι. Γι' αυτό σου λέω αυτά τα σενάρια που γράφει η ζωή. Για μένα κανένας σεναριογράφος δεν μπορεί να τα γράψει. Κανένας. Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Ροντρίγκο Γκαρσία, που είναι γιος του νομπελίστα Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, έγραψε πρόσφατα. Δεν έχω πλάνα δυστυχώς, γιατί η ταινία έχει βγει κάποιες εβδομάδες. Έγραψε μια ταινία που λέγεται Μέχρι να σε βρω και μιλάει ακριβώς για μια υιοθεσία. Η Ανέτ Μπένινγκ στην ταινία γεννάει 16 χρόνο χωρίς τη θέλησή της. Καλή ώρα. Καλή ώρα. Όπως είχε και το παιδί απόψε. Το χάνει μέσα στο χρόνο. Δεν κάνει ποτέ οικογένεια. Το παιδί αυτό δεν θέλει να έχει καμία σχέση με την βιολογική μητέρα και ο μόνος τρόπος για να βρεθούν όπως βρίσκονται και δεν βρίσκονται τελικά είναι όταν και οι δύο παράλληλα ψάξουν η μία την άλλη. Όταν δηλαδή η κόρη αποφάσισε να ψάξει ποια είναι η μάνα. Τώρα το λες εσύ και εγώ να τριχιάζω πραγματικά, διότι είναι σαν να μου περιγράφεις το story της αποψινής εκπομπής. Διότι όταν η μάνα, η Ανέτ Μπένινγκ, προσπαθούσε να βρει, δεν είχε το δικαίωμα να αναζητήσει είναι μέσω του ιδρύματος που το έχει δώσει τι γίνεται. Ναι, υπάρχει ένα νομικό καθεστώς. Υπάρχει ένα μπλοκ σε αυτό. Και έτσι πρέπει να είναι, να προστατεύσεις την ηρεμία του παιδιού, το οικογενειακό περιβάλλον. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Όταν το παιδί αποφασίσει να ψάξει το γονιό, είναι εύκολος ο δρόμος. Αν το παιδί όμως γνωρίζει ότι είναι υιοθετημένο, γιατί παρότι λένε ότι τα παιδιά πρέπει από μικρά να τους λες ότι έχουν υιοθετηθεί. Έχω και τέτοιο περιστατικό που λες. Και αυτό, ναι. Πολλοί αποφασίζουν να μην το πουν ποτέ στο παιδί τους. Και δεν τους κρίνουμε, γιατί η αγάπη προς το παιδί σου και ο φόβος ότι μπορεί να το χάσεις ή να το πληγώσεις. Ή να το πληγώσεις, γιατί αυτό είναι πιστεύω ο φόβος ο μεγαλύτερος των αναδόχων, των θετών γονιών. Μην πληγωθεί και μην ταραχθεί το παιδί τους. Και κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν το παιδί σε μια ηρεμία και καλά κάνουν. Πάντως θυμάμαι σε παλιότερες εκπομπές σου ότι πιο πολύ με εντυπωσίαζε το τι ανάγκη είχαν τα παιδιά να βρουν το βιολογικό τους γονιό και πόσο πόναγαν, πόσο έκλαιγαν από την καρδιά τους, πόσο δείχναν την αγάπη τους για ένα πρόσωπο που δεν το ξέρανε. Έχεις δίκιο. Ότι ήταν πιο έντονο από ότι. Ανάποδα. Ανάποδα. Δηλαδή η μαμά την οποία την έψαχνε το παιδί και είχε και λίγο έτσι ένα ψηλό σοκ ή πιο αυτό. Έχω δει μητέρες που ακολούθησαν απλώς την καριέρα τους, παρατήσαν τα παιδιά τους και φύγανε και ξαφνικά, ας πούμε, στα 60 θυμήθηκαν τώρα ότι είναι γονείς. Εντάξει. Πραγματικά τα συναισθήματα των παιδιών είναι πάντα πιο αγνά, πιο ειλικρινή. Και τα παιδιά πάντα συγχωρούν πιο εύκολα. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Ίσως η ανάγκη τους να ξέρουν πού ανήκουν, να δουν από πού έρχονται. Είναι αυτή η ανάγκη που τους πρόχνει στην αναζήτηση και στην αλήθεια και στη γνώση. Ενώ ο γονιός ξέρει τι έχει κάνει τις επιλογές του, έχει δώσει το παιδί υιοθεσία και έχει κάνει τη διαδρομή του. Τι να πω. Τι να πω κι εγώ. Πάντως σήμερα στις 10
Μην ξεχαστείτε, πάτε σε 9. Λοιπόν.